Δόξα τω Θεώ που μας δίνει δύναμη και πάλι να πάμε για ψάρεμα. Παρότι ο καιρός είναι βροχερός, όπως βλέπετε κάτω έχει αρκετή συννεφιά, εμείς θα πάμε από την άλλη μεριά. Έχουμε συμβουλευτεί και τους χάρτες, τους καιρικούς, το windy.gr κυρίως. Αυτό περισσότερο μας καθοδηγεί όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Και έχουμε ετοιμάσει το σκαφάκι μας, εδώ την καθολική μας, στο αγροτικό κουμπωμένο, και πάμε να γεμίσουμε με καύσιμα και στη συνέχεια για ψάρεμα. Φύγαμε. Εμείς περισσότερο φαγκριά θα ψάρεψουμε, και άμα κάτσει και κανένα μεγάλο ψάρι, ενδεχομένως σπάνια μεν, να το βγάλουμε. Γιατί δουλεύουμε ή δουλεύαμε μάλλον με ψηλά εργαλεία. Τώρα έχουμε αναπτύξει λίγο τα εργαλεία μας, έχουμε πάρει κάτι ωραία μηχανάκια, γιατί τα νερά που ρίχνουμε για τα φαγκριά είναι βαθιά. Η Λίνδος είναι ένα μέρος το οποίο έχει τεράστια βάθη. Από κάτω είναι η λεκάνη της Μεσογείου, 3.000 μέτρα, 4.000 μέτρα βάθη. Και θα δείτε και το άλλο το φιλαράκι, τον Τάσο, ο οποίος είναι λίγο νευρικός, αλλά είναι καλός. Καλημέρα φίλε μου Λοΐζο. Είσαι έτοιμος για ψάρεμα? Καλημερούδια, πανέτοιμος. Προχώρα ακόμα λίγο να φορτώσουμε. Πάμε. Έχει λίγο φουσκωματάκι, αλλά όμως ο καιρός είναι με το μέρος μας. Λοιπόν, με το που φτάσαμε στον τόπο, ο φίλος ο Τάσος πρόλαβε και έριξε φυσικά. Όπως πάντα, ο καλός ψαράς. Και χτύπησε κάτι πάνω. Τις ώρες πονάει και ακολουθάει. Τις ώρες που κάνει ένα βάρος. Γι' αυτό και στο ψάρι τώρα δείχνουμε σεβασμό. Δεν το βρίζουμε. Και μου κοντράρει. Σιγανεύω. Να το, φάνηκε. Ωραίο φαίνεται, για φερτό. Φαγκρούκλα, πολύ δυνατή ψαρούκλα. Αυτό το πράγμα. Το πάρε, το βλέπα στο όνειρό μου νομίζω. Πω, τι είναι αυτό το φαγκρούκλα. Φέρτο εδώ μέσα στα πόδια. Μπράβο φίλε. Μπράβο φίλε. Μπράβο Τάσο. Μπράβο Τάσο μου. Κοντά στο 1,5 είναι αυτό Τάσο, μπράβο. Τέλειο. Τέλειο. Τέρας. Τέρας. Ένας είναι ο ψαράς. Τέρας. Μετά από μένα. Έλα εδώ, δες πόσο κρατιέται. Έλα ρε φίλε, απίστευτο. Τυχεράκιδες είμαστε. Απίστευτο. Λίγο θέλει να σπάσει το χείλος. Όχι ρε παιδιά. Φοβερό. Ωραίο. Μπράβο. Ωραίο. Μπράβο, άντε, καλά ξεκινήσαμε. Καλά ξεκινήσαμε. Πολύ ωραία. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι, ναι. Μην πεις τώρα. Καλό. Τι έγινε ρε, ζορίζεσαι. Πώς είναι? Κάτω έπιασα. Κάνει χτυπήματα ή όχι? Άμα κάνει χτυπήματα δεν έχεις πιάσει κάτω. Άμα δεν κάνει, τώρα τι κάνεις, σου παίρνει ή εσύ φέρνεις? Μαζεύω εγώ, τραβάει αυτό. Μπορείς πιέσεις κανένα παραγάδι κάτω ή είναι ψάρι? Σαν έρχεται όμως, ε. Ξέρω ρε φίλε τι μου κάνει, τι να σου πω. Ξέρω, έχω πιάσει κάτω. Έχω... Ασούμε το τάιρα, παιδί, δηλαδή. Αυτό το μέρος εδώ πέρα έχει πολλά παραγάδια κάτω. Ρε, πολλά εργαλεία κάτω. Είναι παραγάδια αυτό που γίνεται. Έρχεται τελικά. Δεν είναι παραγάδι, όχι. Είναι ψαρί. Είναι τέρας. Έλα ρε φίλε. Είναι τέρας. Έλα ρε φίλε, φέρτο. Ναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Φέρτο. Σου κάνει βυθίσματα. Δεν είδες πόσο εμάζεψα τώρα? Είναι επειδή έριστε μπροστά μένα, νάντο, και τώρα αυτό γίνεται. Σου έρχεται? Ναι, ναι, τώρα μαζεύω κανονικά και δεν έχω και καθόλου κόντρα. Θα δεις σε λίγο τι μου κάνει. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Ω, και τι είναι αυτό που μου το κάνει τώρα? Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, Θεέ μου. 4 κιλά. Λέγε ρε. Ναι. Φτιάξε με.
4 κιλά, εδώ στο έρχεται. Δεν είναι με πιασμένο. Ξέρεις τι, μπορεί να ήταν κανένα ροφό, κανένα τέτοιο εργαλείο. Είναι τέρα. Και να το πήρες από τα νερά του τώρα, καταλαβες. Δεν είμαι πιασμένο. Να το πάλι. Κουράζεται εδώ ο φίλος ο Τάσος. Και το ψάρι κουράζεται. Να το πάλι, το φέρνω πάλι. Μπράβο Τάσο. Ευχαριστώ. Να. Σου πήρε κεφάλι τώρα. Νάτε, να είναι τώρα, τι να είναι. Όχι φίλε. Να είναι κανένα μαγιάτικο. Δεν ξέρω, μαγιάτικο, σφυρίδα. Κάνα φαγκρί δεκάκιλο. Το παίρνει πίσω, δεν ξέρω. Να είμαι πιασμένος. Και τι κάνω εγώ και είμαι πιασμένος δηλαδή. Όχι ρε παιδιά. Με τραβάς. Όχι. Δες εδώ. Να το, μάζευε τώρα. Τραβάς. Μάζευε, τώρα μάζευε. Τραβάς. Όχι. Γιατί δεν τραβάς ρε. Α, βίντεο τραβάω, ναι. Έλα ρε φίλε τώρα. Νόμιζα ότι σε τραβάω κάτω στο αυτό. Δες εδώ. Πω. Και με ένα παράμαλο τριαντάρι ρε παιδιά πετονιά που σου έλεγα βάλε πιο μεγάλο και δεν... Ρε Λοΐζο. Δεν έρχεται το ψάρι ρε. Θα έρθει σιγά. Άστο, κούρασε το. Ναι. Κούρασε το να έρθει. Πολύ, είναι πολύ. 200-150 μέτρα κάτω. Το καλό είναι ότι έρχεται. Ναι. Μπράβο, συνέχισε σταθερά. Μπράβο Τάσο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτές τις ρυψίες θα τις θυμάμαι. Την πρώτη και στο είπα εγώ. Φίλε, αυτό μου δίνει την παυτή ότι θα πιάσουμε ψάρια μεγάλα. Στο είπα με αυτό που πιάσαμε. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Λοιζό, δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε με τις φυρίδες. Έλα ρε. Ήταν πιο εύκολο από ό,τι αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Τι είναι, δύσκολο, είναι δύσκολο. Το δεν βλέπω. Ξέρω τι έχω πάνω. Και φίλε, τέτοιο βάθος τώρα. Πω. Εμένα ούτε καν έχει πατώσει. Δεν μου λες, η κάμερα ήταν παραγγελία. Ναι, ήταν για σήμερα. Το πιστεύω. Και πότε θα έρθει πάνω το ψάρι δηλαδή. Άλατε. Ωρε μαν κάτι γίνεται. Όχι ρε. Όχι. Μιλάμε για... Θέλεις να έρθεις να τραβήξεις λίγο, να πάθεις πλάκα. Όχι, φέρ' το και σοβαρά κιόλας πάνω, μην το χάσουμε και στεναχωρηθούμε. Θα έπρεπε να μαζέψεις να βοηθήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Τι θα βοηθήσω, να σου γιατί μαζέψω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ακολουθάει τώρα πάλι. Μα έπρεπε γρήγορα. Πω τι κάνει τώρα πάλι. Γρήγορα. Μάζευε. Λόγιζο θα πάθεις πλάκα με αυτό που θα έρθει πάνω. Ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Ανυπομονώ να το δω. Ναι, κι εγώ. Τώρα βλέπω μια κόντρα. Το δεξί μου το χέρι είναι τελειωμένο. Τελειωμένο. Πόσο δηλαδή. Έχεις ακόμα πολύ. Πλησιάζει καθόλου. 52 μέτρα. Άρα κοντεύεις δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, να ετοιμάζεσαι. Με το γάτζο ή με την απόχη, τι λες. Την απόχη. Με την απόχη. Άμα είναι πιο μεγάλο, σε βλέπω για γάτζο. Το γάτζο δίπλα είναι εκεί. Όχι ρε παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Λοΐζο. Έλα Τάσο μου. Λοΐζο. Πάρει λίγο σοβαρά το ρόλο μας αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσουν τα σλόγκαν μου, Είναι επιτυχημένα. Εγώ θέλω να τα ανεβάσουμε πάνω. Έβγαινε, προχώρα. Θέλω οπωσδήποτε αυτό το ψάρι και εγώ. Να ανέβει πάνω. Και να μπει στα κάρβουνα. Λοιπόν, για να δούμε, έρχεται τίποτα, βλέπουμε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Ένα ψάρι που εσύ νομίζεις ότι μάγκωσες κάτω, τι βάρος μπορεί να έχει. Έλατε. Πες μου τώρα εδώ. Για να δούμε. Έχει φτάσει, κοντά μας είμαστε. Κοντά είναι, κοντά. Κοντά μας. Βλέπε κάτω γιατί εγώ κάθομαι έτσι που δεν μπορώ να δω. Βλέπω. Ω, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Κάτσε να πιάσουμε. Δεν το πιστεύω, το βάρος που φέρνω. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα δεν φαίνεται.
Ωραία, Λοίζο, πρέπει να έχει μέτρα ακόμα, ρε φίλε. Ανέβαζε. Μπορεί και να έχει και 20-30 μέτρα, δεν ξέρω. Κοντεύει, έλα, ωραία, κοντά στις 30-40 οργές. Λες εδώ, όχι. Ρε μαζεύει, ρε, δεν μαζεύει όλο. Έτσι, πάνω όλο και μάζευε. Ανέβαζε και μάζευε, ανέβαζε και μάζευε. Σήκωνε το καλάμι και στα κάτω μάζευε, στα κάτω μάζευε. Σήκωνε το καλάμι και στα κάτω μάζευε. Πρέπει να είναι κοντά μας, έτσι. Κοντεύει, κοντεύει, έλα, θα έρθει όπου να είναι. Έλα, το κατάφερες. Κοντεύουμε. Πες μου ότι δεν είναι σκατό ψαρό. Όχι, δεν θα είναι, νομίζω να είναι τόσο βαθιά ψαρά, τέτοιου λαγό ψαρό. Πες μου ότι δεν είναι σκατό ψαρό. Εγώ που ένα φρένο, μου το παίρνει πίσω, ρε. Ανέβαζε, ανέβαζε, κοντεύει. Πρέπει να είναι κοντά. Πω, τι μου κάνει. Φαίνεται τι... Α, κάτι πάει να φανεί. Κάτι πάει να φανεί. Συνέχισε. Κοντεύει. Κάτι πάει να φανεί. Συνέχισε. Σιγά σιγά. Το τριπλάσιο βάρος πρέπει να έχει από το άλλο. Σιγά σιγά. Το πιστεύω. Πω, τι κάνει τώρα. Δώσε σιγά σιγά. Εγώ έβγαλα μεροκάμα τώρα. Γερό. Ανέβασε. Είμαι πτώμα. Ανέβασε. Είναι να δούλεψα 8 ώρο. Δεν έχει ξαναγίνει. Λοίζω, βλέπω μπροστά σου. Βλέπω, δεν έχει, ακόμα δεν φάνηκε. Έλα ρε, ακόμα. Ακόμα, ναι. Μην γελάς ρε, ας να το βγάλω έξω να το χαρούμε ρε γάμο το. Όπα, 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 φέρ' το, κοντεύεις, κοντεύεις, έλα. Βλέπεις τίποτα? Ναι, φεύγει πέρα. Νάντο, 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 τώρα φάνηκε κάτι. Είναι. Δεν φαίνεται ακόμα, βάρα. Κάτι γυάλισε πολύ βαθιά. Σαν να ήταν άσπρο, σαν να. Νάντο, ναι, 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 ναι. Κάτι παλεύει άσχημα. Συνέχισε. Καλό είναι. Δεν ξέρω, καλό φαίνεται. Κάτι γυάλισε. Νάτο, 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 κάτι γυαλίζει. Φαίνεται από πολύ βαθιά. Συνέχισε. Τι να είναι, ρε φίλε αυτό. Πω, κάτι γυαλίσματα που κάνει. Συνέχισε. Γιατί δεν με πιστεύει. Συνέχισε σιγά 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 σιγά. Όταν σου μιλάω πρέπει να με σιγά σιγά. Ναι, 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 ναι. Σαν μαγιάτικο φαίνεται. Για να δούμε. Κι όμως, κι όμως πρέπει να είναι ή τάσκα μεγάλη ή μαγιάτικο. Για να δούμε τι φέρνεις πάνω, ρε Τάσο. Συνέχισε. Σιγά σιγά. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε, 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 συνέχισε. Έρχεται ψαρούκλα μεγάλη. Τούνα. Μαγιάτικο φαίνεται. Πάμε, πάμε. Πάμε, κοντεύεις, Τάσο, κοντεύεις. Μη σταματάς. Εδώ είσαι. Βόλτες κάνει. Εδώ είσαι. Ναι, 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 το είδα, το είδα. Βόλτες κάνει. Ανέβα, 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 ανέβα. Τράβα, τράβα, τράβα. Ωπορε, παιδιά, τι τράβα, αυτό. Ανέβα, ανέβα, σιγά σιγά, μαγιάτικο είναι. Αυτό, μαγιάτικο, σιγά σιγά, ανέβα, 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 ανέβα. Άντε άλλη μία, έλα να ξεψαρίσει. Μπράβο, φέρ' το εδώ. Φέρ' το κοντά, φέρ' το κοντά, Τάσο. Κάτσε, μην αγχώνεσαι. Από μια τάσκα. Τι έπιασες πάλι, ρε θηρίο. Ψαρούκλα. Τι έκαναμε εδώ πέρα, ρε παιδιά. Απίστευτη τάσκα, μπράβο Τάσο μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπράβο Τάσο μου, μπράβο. Μπράβο Τάσο. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Σούσι, σούσι κάναμε, Τάσο. Σούσι, σούσι. Κάτσε μην χάσουμε το καλαμίδι από εδώ. Μπράβο. Έλα δώσω. Να το ξέχεις. Ότι αστελικά τι έγινε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έφυγε. Το χάσαμε. Ξεψάρισε. Λοιπόν, ακόμη ένα καλό ψαράκι τσίπησε. Και μάλλον πρέπει να είναι φαγκράκι. Είναι πάνω αυτή τη φορά, πρέπει να το έχει αρπάξει καλά. Να τα κεφάλια που κάνει. Να δούμε. Ωραία. Έχουμε ρίξει και πλωτή άγκυρα, γιατί εδώ στη Λίνδο έχει πάρα πολλά ρέματα και συνέχεια μας βουρίζουν τη βάρκα.
Αυτό που φέρνεις το έχεις ζυγίσει? Αυτό πρέπει να είναι κοντά στο μισό κιλό, φαγκράκι μισό κιλό πρέπει να είναι αυτό, λογικά. Εκεί το υπολογίζω, 500, 600. Ας το δούμε και στην πράξη. Σου τσίπησες ένα τίποτα? Όχι. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε πολύ βαθιά. Ναι, είναι βαθιά. Είμαστε με το βάρος. Είναι βαθιά. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Έρχεται. Όπα, ας κάνει και τα κεφάλια. Άντε, βγάλε κανένα ψάρι γιατί έχει γίνει ρεζίλι. Ρεζίλι λέει έγινε. Τώρα σου πω. Που έγινα και ρεζίλι. Υπάρχει περίπτωση να μην προσπεράσει σήμερα. Κοίταξε, ο καπετάνιος δεν κάνει διαγωνισμό. Ο καπετάνιος κοιτάει η βάρκα να βγάλει ψάρια. Να γυρίσουν στο σπίτι οι ψαράδες με ψάρια. Αυτό κάνει ο καπετάνιος. Τώρα που θα τσιμπήσει το ψάρι, καλό βέβαια ένα τσιμπάει στον καπετάνιο. Πάμε, έρχεται. Κοντεύει. 36, 33 πόδια. Όπου να είναι θα έρθει πάνω. 22, 13, 9, άντε, 4, 1. Εδώ είμαι. Να το φαγκρέκι. Να το δω. Πάει νήπιο ακόμα, ρε. Εντάξει, δεν είναι και νήπιο. Εντάξει, είναι στα 400 γραμμάρια. Πάει για μέσα Τάσο, ε. Δεν ξέρω, εσύ τι λες. Ναι, να ζήσει μωρέ, να το πιάσουμε πιο μεγάλο. Μπράβο. Μετά από 8 ώρες ψάρεμα και πολύ μουρμούρα, πάμε να δούμε λίγο τι ψαριά. Ωραία. Εδώ βλέπετε 1, 2, 3 φαγκράκια. Το μεγάλο το ψάρι έχει και άλλα εδώ. Τα καλά είναι χωμένα. Τα καλά είναι χωμένα. Εντάξει, ο Τάσος μας τρέλανε σήμερα στη μουρμούρα, δεν πειράζει. Τουλάχιστον έπιασε πολλά ψάρια. Καλό είναι αυτό. Και πάμε, πάμε για έξω. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε σπίτι μας. Πάμε να δούμε την ψαριά. Αυτή είναι. Ένα φαγκρέκι. Δύο. Καλά κομματάκια. Το μικρό. Και το μεγάλο. Ωραία. Αυτά είναι. Τέλεια. Ούτε του παπά. Θα δώσουμε λίγο φως. Τζάμι. Λοιπόν, αύριο μπορεί να σας δείξω πως ψήνονται. Ωραίο. Ο Τάσος πήρε τη μεγάλη τάσκα. Εγώ πήρα το μεγάλο φαγκρί. Ο Τάσος διάλεξε. Και ήθελε τη μεγάλη τάσκα. Το άλλο. Μάλλον έχει βαρεθεί τα φαγκριά ο Τάσος. Γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός. Ραντεβού αύριο στο ψήσιμο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ήθελα πριν πάμε στο ψήσιμο να σας δείξω μερικά πράγματα για το καθάρισμα του φαγκριού και του ψαριού. Για να σας βοηθήσει, αν και μπορεί να τα ξέρετε, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τέλος πάντων, εγώ όταν καθαρίζω ψάρι επειδή την έχω πατήσει, τι κάνω, κόβω τα φτερήγια. Όπως και δίποτε, γιατί αυτό εδώ με το καθάρισμα, να ξέρετε, έχει μέσα κόκαλα, τα οποία μπορούν να σας μπουν στο χέρι και εάν δεν καταφέρετε να τα βγάλετε από μόνοι σας, να χρειαστείτε μετά νοσοκομείο. Εγώ την έχω πατήσει, το κατάφερα και το βγάλα μόνος μου. Και από τότε
πριν ξεκινήσω να καθαρίζω, τα κόβω. Και ξέρετε όπου την πάτησα? Από εδώ κάτω, από αυτό το κόκαλο. Αυτό. Και είχε μπει μέσα στο δάχτυλό μου ένα κόκαλο, τόσο, περίπου ένα εκατοστό. Για να το βγάλω, είδα και έπαθα, έπαθα πλάκα. Οπότε λοιπόν, δείτε πόσο σκληρό είναι. Δεν κόβεται. Γι' αυτό και έχω και αυτό το εργαλείο εδώ, το οποίο όπως και να έχει είναι δυνατό και θα το κόψει. Είναι πολύ γερά κόκαλα. Φύγε Κρήτα από εδώ. Φύγε βρε από εδώ. Δεν τρώγονται αυτά. Φύγε. Έχουμε και τη γάτα εδώ πέρα. Η οποία γάτα πεινάει. Την έχει μυριστεί τη δουλειά. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Μισό λεπτό να ταΐσουμε τη γάτα και να συνεχίσουμε. Κακώς τώρα. Έπρεπε πρώτα να τις δώσω. Έπρεπε πρώτα να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα και μετά. Αλλά λέω μας έχει που τη συντονίσει. Κλάθη, πάρ' τη γάτα από εδώ. Λοιπόν, επίσης πρέπει να κόψουμε και αυτά τα κομμάτια. Αυτά εδώ τα κόκαλα χρειάζονται κόψιμο. Εδώ. Όλα αυτά εδώ πρέπει να φεύγουν στο καθάρισμα. Γιατί παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κόκαλο του ψαριού. Είναι τόσο γλυκό όταν μπαίνει μέσα στο χέρι σου, δεν το νιώθεις. Το έχεις μέσα και είναι μετά σαν να το ξεχνάς, σαν να μην το έχεις. Βέβαια όταν το ακουμπάς πονάς, αλλά εάν το αφήσεις και δεν το βγάλεις, τότε θα αρχίσει να σου κάνει φλεγμονές, σου πετάει πίο, πόνους και δεν συμμαζεύεται. Και αν δεν τα καταφέρεις να το πιάσεις με το τσιμπιδάκι, τελείωσες, πας νοσοκομείο και στο νοσοκομείο στα σχίζουνε, τρως δράματα και εκεί πέρα που πήγαινες να μην αναψίσεις ψάρια φασώνεσαι και την πατάς. Κοιτάξτε εδώ κάτι κόκαλα. Κοιτάξτε κάτι κόκαλα που έχει η φαγκρούκλα. Έτσι είναι, όλα τα δύσκολα είναι και ωραία όμως, έτσι. Για να σου το πω διαφορετικά, όλα τα καλά, πως το λένε, κόπεις κτώνται. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε και τίποτα στο γατί. Φοβερό, ε. Τα φαγκριά, ρε παιδί, μα αυτή την περίοδο είναι γονιμοποιημένα. Έχει μέσα αυγά. Κλέθη, φώναξε τη γάτα. Πω πω για πότε ήρθε. Γρήτα, μάψψ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μάψψ, πού είσαι. Πού είσαι, μωρέ. Όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, εδώ, εδώ. Πού να τις βάλουμε, να τις βάλουμε εδώ να φάει. Έλα, εδώ, φάει εδώ, εδώ. Έλα εδώ, εδώ. Άντε, φάει εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, τις δώσουμε και το στρωμάκι να το φάει. Πού είναι το μαχαιράκι. Δώσε το. Αηδία. Το στομάχι, αλλά ας το φάει αυτή. Το φάει. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τρώγονται. Εγώ στα ψάρια, παιδιά, βγάζω και τα βράχια. Τα βγάζω τα σπάραχνα, δεν τα αφήνω. Θα είναι βέβαια και αρκετά παγωμένα, θα με δυσκολέψει λίγο. Τα βγάζω τα βράχια. Σίγουρα. Ναι. Αλλά πριν βγάλεις όμως τα βράχια σε ένα ψάρι και τα υπόλοιπα, κανονικά, πρέπει να αρχίσεις να το ξελεπίζεις. Αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι ένα καλό εργαλείο. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα για να ξελεπίζεις. Η γυναίκα μου παράγγειλε και αυτό από τους Κινέζους. Δεν το έχω δοκιμάσει. Φαίνεται καλό. Αλλά δείτε όμως εδώ, μια φορά που το είχα δοκιμάσει μικρά ψάρια, τι μου κάνανε, μου χαλούσε την πέτσα το κινέζικο. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω το καλό παραδοσιακό μου εργαλείο. Η γυναίκα μας έστειλε έξω από το σπίτι να τις ξελεπίσουμε τα ψάρια και με το δίκιο της, γιατί θα γίνει χαμός. Λοιπόν, αυτά, αν χρειαστεί, τα λέμε σε λίγο για το καθάρισμα, αν και νομίζω ότι σας τα πάω όλα. Λοιπόν, τελικά η Κινεζιά έχει κάνει δουλειά. Το καθάρισε το φαγκρί το μεγάλο, στάψε σβήσε. Το άλλο το μικρό είναι για μικρά ψάρια και αυτό το εργαλείο είναι για μεγάλα ψάρια. Απλά θέλει
ελαφριά μαλακά. Γιατί αλλιώς είναι τόσο δύσκολο, είναι τόσο σκληρό, το πούμε, που χαλάει το δέρμα του ψαριού. Κοιτάξτε εδώ πως καθαρίζει τζάμι. Βγάζει ακόμα και τα λέπια, στο πούμε, στα πιο δύσκολα σημεία και τα μικρά. Ωραία, αυτά. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τα κάρβουνα έχουν ασπρίσει σχεδόν, έτοιμα είναι. Εντάξει, θα ήθελε ακόμα 5-10 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει σχεδόν έτοιμα είναι. Δεν πειράζει. Έχουμε και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα και τον κουμπάρο. Και προσέξτε τώρα ποιο είναι το μυστικό για να σώσεις την πέτσα του ψαριού, που η πέτσα του ψαριού είναι μεγάλη υπόθεση. Το μυστικό λοιπόν είναι να λαδώσεις καταρχάς όχι μόνο το ψάρι καλά, αλλά να λαδώσεις καλά την τη σχάρα. Πάμε. Λαδώνουμε καλά τη σχάρα, όπως βλέπετε. Και από τη μία και από την άλλη χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Δεν το τσιγκουνευόμαστε. Αξίζει. Τη γυρνάμε και ανάποδα. Χάσατε πριν το φλαμπέ, γιατί μας έκανε και φλαμπέ. Ξεχάστηκα, έπιαμε τις ρετσίνες μας όσο περιμέναμε τα κάρβουνα. Λοιπόν, η σχάρα είναι full λαδωμένη. Τώρα, παίρνουμε το λαδάκι μας και θα λαδώσουμε τα ψάρια. Δεν θα λυπηθούμε το λάδι. Δεν θα λυπηθούμε το λάδι. Το λάδι το ξέρουμε ότι είναι πολύτιμο. Όμως αξίζει στο ψάρι πάνω. Είναι ελαιόλαδο, το έχουμε μαζέψει εμείς. Είναι φρέσκο, το περσινό μας τελείωσε. Θα λαδώσουμε καλά τα ψαράκια μας. Το αξίζουνε. Και εκτός του την πέτσα τους που θα λαδώσουμε, με κάποιο τρόπο πρέπει να τα λαδώσουμε και εσωτερικά. Εδώ πρέπει να ρίξουμε μέσα λάδι. Προσέξτε να δείτε, εμένα η φιλοσοφία μου, παιδιά, είναι ότι το ψάρι γίνεται όχι ψητό, το ψήνουμε τηγανίζοντάς το, ας το πούμε, καταλάβατε, τόσο πολύ λάδι εγώ βάζω. Στα ψησίματα. Και νομίζω ότι άμα τα καταφέρουμε σήμερα θα δείτε το αποτέλεσμα και θα καταλάβετε ότι αξίζει. Εδώ ξέχασα να βάλω στα βράχια του, στα σπάραχνά του, τα οποία τα έχω βγάλει. Και μέσα θα βάλουμε λάδι εδώ εσωτερικά, έτσι μέσα. Να ψηθούν όλα αυτά καλά. Στην κοιλιά του, φουλ, στο λάδι. Εγώ ανακάτεψα και λίγο λεμονάκι μέσα. Πάμε και σε αυτό το μικράκι, στην κυλίτσα του. Κανονικά αυτό έπρεπε να το είχα ρίξει στη θάλασσα. Τέλος πάντων, κακώς το κράτησα, το καημένο το φαγκράκι, μπροστά στα άλλα τα μεγάλα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ήρθε η ώρα να πέσει και αυτό στα κάρβουνα. Δόξα τω Θεώ που μας τα στέλνει όλα αυτά και μας έχει καλά και μας αξιώνει και τον ευχαριστούμε κιόλας. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται με δοξολογία στο Θεό και με ευχαριστία. Και έτσι γίνονται πιο νόστιμα. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε να βάλουμε τα ψάρια μας πάνω στα κάρβουνα. Βασικό συστατικό, μην το ξεχνάτε, εκτός από το ελαιόλαδο, το πινέλο. Θα χρειαστείτε πινέλα. Λοιπόν, καλά πάμε, έτσι. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, έτσι γίνεται το ψήσιμο, παιδιά.